Από την άλλη, η Τάνια, όταν λέω ότι δεν μ' αρέσει, ενώ η Τάνια έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχει ξεκάθαρα στυλ, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη μόδα. Αυτό που σας ενώνει είναι ότι καμία από τις δύο δεν έχει καμία σχέση με τη μόδα. Δεν βλέπω ποιότητα στα ρούχα που επιλέγετε. Δεν βλέπω προτάσεις προς τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ταυτιστεί μια γυναίκα με εσάς και να αποτελέσετε πρότυπο, μιλώντας πάντα ενδυματολογικά και όχι σαν χαρακτήρες και όχι σαν προσωπικότητες, που σαφώς είναι μεγάλο κομμάτι του στυλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για το ποιαν πρέπει να κρατήσω. Η Έλλη είχε μια ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα, την οποία δεν αξιοποίησες, Έλλη. Δηλαδή, είναι σαν να συνεχίστηκε κανονικά η πρώτη εβδομάδα, χωρίς καμία διακοπή, στον ίδιο ρυθμό. Και βέβαια, μου κάνει φοβερή εντύπωση, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η ματιά και η κρίση που έχεις για τις επιλογές που κάνουν οι συμπαίχτριές σου. Δηλαδή, ξέρεις να ξεχωρίσεις τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, κάτι που δεν κάνεις στα ρούχα που φοράς εσύ. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με το μέσα σου. Και με μια ανασφάλεια που θεωρώ εγώ ότι έχει. Και νομίζω ότι έχεις αρχίσει λίγο στην παρέα μας που δουλεύεις αυτό. Από την άλλη, η Τάνια είναι ένα κορίτσι γεμάτο χαρά, που μας φτιάχνει τη διάθεση, ομορφαίνει το πλατό. Περνάμε ωραία, γελάμε, βλέπουμε κι εμείς άλλους ορίζοντες, πέρα από αυτούς που βλέπουμε στη δουλειά μας και στα υπόλοιπα κορίτσια. Ζώθηκες πάρα πολλές φορές, Τάνια. Και όχι άδικα, γιατί με την αξία σου έχεις κερδίσει το θαυμασμό και την εκτίμηση και των συμπαικτριών σου και εμάς. Δεν ξέρω αν πρέπει να σωθείς άλλη μια φορά. Ούτε όμως ξέρω αν η Έλλη πρέπει να μείνει εδώ άλλη μια εβδομάδα. Βέβαια, σήμερα η Έλλη έχει κάνει και την ωραιότερη εμφάνιση που έχει κάνει εδώ και 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω αν με αυτά τα αργά βήματα μπορεί τελικά να βρεις τον τρόπο, κοιτώντας εικόνες, αφού πρώτη φορά μπήκες σε αυτή τη διαδικασία, να δουλέψεις και την εμφάνισή σου και το στυλ σου και να μας δείξεις καινούργια πράγματα. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν η Τάνια αυτό που μας δείχνει μπορεί να το εξελίξει. Αν μπορεί να το φέρει στο τώρα και αν μπορεί τελικά όντως να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες γυναίκες. Όμως, δυστυχώς, ένα κορίτσι πρέπει να φύγει και ένα κορίτσι πρέπει να μείνει. Μακάρι να μπορούσα να δώσω και στις 2 λίγες μέρες ακόμα, ώστε να έχω πιο ξεκάθαρη εικόνα. Δυστυχώς, δεν έχω αυτή την ευκαιρία. Από το παιχνίδι απόψε, θα αποχωρήσει Τάνια. Η Τάνια Κοφινιώτη είναι το κορίτσι που θα αποχαιρετήσουμε απόψε το βράδυ από το My Style Rocks. Δεν θα κλάψω αυτή τη φορά, αλλά μπορώ να σας χαιρετήσω. Τάνια μου, μπορείς να χαιρετήσεις και τα κορίτσια και τους κριτές. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ και εσένα. Μην κλάψεις, θα σου φέρω το κέικ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Χριστίνα Σάλτη που ήταν στην παρέα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πέτρο Κωστόπουλο που μας θύμισε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδάκια. Να μας ξανάρθεις. Πέρασε καλά. Πέρασα.
Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που καθημερινά είστε εκεί στο πλευρό μας, μας κρατάτε στην τροφιά. Ελπίζω για ακόμα ένα βράδυ να περάσατε ωραία. Τη Δευτέρα επιστρέφουμε, τα κορίτσια έχουν μία αποστολή. Καλό βράδυ εύχομαι και θα τα πούμε.